είναι ένα σωματείο το οποίο έχει γραμμηθεί από τα γεωπολιτικά του κόσμου όλου. Όταν ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, γνωρίζοντας την φύση του στο Ανατολικό Μπλοκ, γνωρίζοντας τι συμβαίνει στην Ελλάδα από πλευράς επενδύσεων, γεωπολιτικών καταστάσεων κτλ, τους είπα τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, προσέξτε, μην γίνει ο ΠΑΟΚ το όχημα μεγάλων πολιτικών εξελίξεων που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Το είχα πει, είναι καταγεγραμμένο. Γιατί πάντα πάω στο χειρότερο σενάριο. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ, βλέπω ότι σήμερα ήδη ανακοινώθηκαν αποχωρήσεις του κυρίου Γιώργου Σαββίδη και ενός άλλου, πώς το λένε, δεν θυμάμαι το όνομά του, της οικογενείας κτλ. Γιατί έχουν πρόβλημα με τα διαβατήρια να πηγαίνουν έργο. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι αυτοί οι δύο φύγανε γιατί το καθεστώς δεν τους σηκώνει. Ήταν κατά ανάγκη, όχι δηλαδή κατά επιλογή. Όχι, ήταν κατά ανάγκη. Επίσης να πω ότι στηρίχθηκε πάρα πολύ σε γέροντες, αφήνοντας ταλαντούχους ποδοσφαιριστές έξω το παιχνίδι, και δεν είναι τυχαίο ότι απεθάνει μια μέρα ο Λουτσέσκου, κανένας δεν πάει στην κηδεία του από παίκτες για να πει ότι αυτός με έβγαλε εμένα. Κανένας δεν θα κλάψει. Άργησε να εμπιστευτεί τους μικρούς και έχασε έδαφος. Δεν εμπιστεύτηκε τους μικρούς. Αναγκαστικά τους έβαλε. Οι μικροί ήρθανε γιατί τραυματίστηκαν ή δεν ήταν έτοιμοι ή δεν ήταν καλοί. Όλοι αυτοί οι γέροι ή μεταγραφές, όπου ο ΠΑΟΚ έφερε με τον τεχνικό διευθυντή. Τον εκθέτουν τις τελευταίες αγωνιστικές οι μικροί τώρα. Τον έχουν γαμίσει τα ράματα οι μικροί του Λουτσέσκου. Αλλά επειδή ο Λουτσέσκου έχει έναν τρόπο να το συμπαθούν οι ρεπόρτερ, επειδή παίζει καλά, είναι επικοινωνιακός. Εγώ τον Λουτσέσκου τον παραδέχομαι σε αυτό το πράγμα, στο θέμα της επικοινωνίας. Ο ίδιος δεν είναι καλός προπονητής, μεγάλος, αλλά επειδή είναι έξυπνος, έχει πάντα πολύ καλούς συνεργάτες δίπλα του. Μεγάλη υπόθεση να έχεις καλούς συνεργάτες δίπλα σου. Ακόμα και μέτριος να είσαι, θα σε αναδείξουν. Αυτό το θα με φάει, θα με ράνει κτλ. Η αστική θέση στην κοινωνία, η μεγαλοαστική θέση στην κοινωνία και ο πλούτος του Λουτσέσκου τον κάνει να μην φοβάται ότι θα τον φάει ο συνεργάτης και θα χάσει το ψωμί του. Πολλά κίνητα έχει κάνει επί Τσαουσέσκου ο πατέρας του και κληρονόμησε αυτός. Και καλά έκανε. Εγώ πρέπει να το λέω όμως. Οπότε αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ του βγαίνει ένας δεύτερος γύρος αναγκαστικά με ποδοσφαιριστές νέους, οι οποίοι θα φέρουν και μια ταχύτητα και λίγο τρέξιμο παραπάνω, ίσως και μια ποιότητα παραπάνω. Βαρύζει ο ΠΑΟΚ, κοινικότατος μετά τον Παναθηναϊκό όμως και αυτός, με προβλήματα σε όλες τις γραμμές, τα οποία τα μπάλωσε ο Λουτσέσκου με τον τρόπο του. Μπακαλίστηκα μεν, τσαπατσούλικα δε, χωρίς θέαμα, αλλά τα έφτιαξε. Και θα πρέπει να το πιστώσουμε αυτό. Επίσης ο ΠΑΟΚ βλέπω ότι βελτιώνει αρκετά τη φυσική του κατάσταση μήνα με το μήνα. Εκεί που ήταν πολύ μέτριος στο βιολογικό κομμάτι, αρχίζει και λόγω της παρουσίας πολλών νεαρών παιχτών να φτιάχνεται. Φυσικά και οι πολλές θλάσεις και οι πολλοί τραυματισμοί βαραίνουν ιατρικό team, γυμναστές και προπονητές. Γι' αυτό το λόγο ο Σαββίδης έκανε στο Διοικητικό Συμβούλιο τον γιατρό, τον αρχηγιατρό, διοικητικό στέλεχος, για να σου πει, λέει, θορυβήθηκε ο άνθρωπος, τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ έχει την ατυχία να έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές ντεφορμαρισμένους και λόγω τραυματισμών και λόγω καλής προπόνησης και λόγω κακής ζωής. Για παράδειγμα, ο Ολιβέιρα τραυματίζεται εύκολα. Ο Κούρτης είναι πολύ αργός. Ο Ζίβκοβιτς τώρα πάει να ανοίξει που στο έρχεται το Μουντιάλ. Στο εδώ που ναι. Θα πεις για τον Ζίβκοβιτς, ναι. Είναι για τον ΠΑΟΚ ατυχία ότι πάει στο Μουντιάλ. Πάει στο Μουντιάλ. Μπορεί να γυρίσει καταπονημένος σε ένα τραυματισμό. Σε μεγάλη φόρμα αρχίζει και ανεβαίνει και διακόπτεται αυτή η φόρμα. Και μάλιστα θα αλλάξει και θέση, γιατί η Σερβία παίζει 3-5-2, θα πάρουν όλη τη γραμμή
μπορεί να αλλάξει το ρόλο. Στον ΠΑΟΚ παίζει αριστερά εξτρέμ, winger, και στη Σερβία παίζει full back αριστερά. Όλο το έργο στον ΠΑΟΚ είναι πώς θα φαγωθεί αυτό το παλτό ο Κούρτης, ο οποίος καμιτσικώθηκε στην καμπούρα του ΠΑΟΚ με τα γκολ που έκανε πέρσι, με τα μπέναλτι και με κάποια φάουλ τα οποία εγώ για φάουλ μεγάλου παίκτη δεν τα είδα. Καλά πόδια έχει. Δεν είναι Φραντζέσκος, δεν είναι Μαραγκός, δεν είναι Τσάρτας, δεν είναι Κούις. Αν ξέχασα κανένα, πείτε μου. Κάτι φάουλ χτυπούσαν σε κάτι κόλλους, σε κάτι χέρια, καραμπόλες, κάτι ανοιχτά τείχη του κόλλου, μωρέ. Το βγάζει έξω και μεταθέτει τον Αυγούστο από δεκάρι, ο Ιμέ, στη φυσική του θέση που είναι εξαρόχτα. Και παίρνει τον Σουάρες από τα δεκάρια, ο οποίος έχει πρόβλημα στα μαρκαρίσματα και μαθαίνω ότι πάει το διορθώσει αυτό και το βάζει δίπλα στον Αυγούστο. Παίρνει θέμα ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν ξέρω στα μεγάλα παιχνίδια αυτοί οι δύο κατά πόσο θα κόβουν και κατά πόσο θα αντέξουν πίεση από τον άλλο δήμα να κάνουν πίεση πάνω στην πίεση. Δηλαδή να πάνε πιεστικά πάνω στον άλλο χαφ, χωρίς να κάνουν φάουλ με κάρτα. Το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ βέβαια είναι στο δεκάρι, στο εννιάρι όσο ο Λιβέιρα δεν είναι καλά, γιατί ο Τόμας δεν μας χάνει. Και επίσης, θα πρέπει να βρει δίπλα στον Νίκασο ένα center back που να με το στοιχείς βαθμούς. Εάν θέλετε να βάλετε τον Κουλιαράκι, να τον ανεβάσετε, να τον πουλήσετε και να φάει ο ΠΑΟΚ πέναλτι και φάουλ και να χάσει δεύτερη θέση, στα παπάρια μου εμένα, κάντε το. Εγώ ομολογώ όμως ότι αυτό θα στοιχίζει βαθμούς. Η απειρία του Κουλιαράκι, που πήρατε και ένα center back άλλο που δεν κάνει, πώς το λένε, τον Άσπερκ και τον Κύρια, τον Κάργα. Και ο Κουλιαράκης βγήκε κατά λάθος. Δεν τράβηξε ο Κάργας και βγήκε μάπα ο αριστερός στόπερ ο άλλος που πήρατε. Πώς τον είπες? Κάργας. Όχι ο Κάργας, από τα Γιάννα. Και ο άλλος ο ξένος. Νάσμπερκ. Ο Νάσμπερκ. Βγήκαν πατάτες αυτοί οι δύο και βγήκε ο Κουλιαράκης. Ο οποίος Κουλιαράκης ξαφνικά έγινε Μπέκενμπάουερ. Με μυαλό κουταβιού, με φοβερά σωματικά προσόντα, με φοβερή δύναμη, με τέχνη με την μπάλα κάτω, αλλά μυαλό κριτικού. Πήρε το πιστόλι και σκότωσε τον άλλον γιατί βγήκε από το στόπ και τράκαρε τα μάτια στο αλλού. Πάμε για χαζό. Χαζά μπέναλτι, χαζά μαρκαρίσματα, γυρνάει με κόλλους στα μαρκαρίσματα και αργά πρώτα 10-15-20 μέτρα. Μπορεί να τα διορθώσει αυτά. Μέχρι να τα διορθώσει, που οφείλει να τα διορθώσει και έχει χρόνο να τα διορθώσει. Πόσα γκολ θα φάει πάνω από τον Κουλιαράκι. Εντάξει, και φτάνει με αυτό τον κατουρί στο δεκάρι. Πάρε Σαββίδη ένα οχταροδέκαρο παιχταρά και έναν ακόμα Wigger και έναν ακόμα Φορ. Θα πάρεις ο Σπρωμαλιάς δρόμο. Ο Ολιβέιρα καλός χρυσός, δεν ξέρουμε τον άλλο μήνα άμα μας πάθει καμιά η μέση πάλι τραβήξει και μου έχεις τον πίσες βαρδεκάρι να συγκέγεται τα μπούτια του, το παιδί τελείωσε και τον Καντούρι. Αφήνω τον πιτσιρικά τον Κωνσταντέλια, τον οποίο άρχισε και αυτό να τον βάλει. Τι περίμενες δηλαδή? Δεν τον έβλεπες τον Κωνσταντέλια? Εγώ τον είδα που δεν είμαι στις προπονήσεις μέσα στη Βουλγαρία που έκανε παπάδες 20 λεπτά που τον έβαλες. Τον εξαφάνισες γι' αυτό. Πιστεύω θα δω καλό ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ με ανεβασμένο Ζίβκοβιτς, με Κωνσταντέλια βασικό, Ολιβέιρα, οι δύο πίσω και ο Σβάμπ να μπαίνουν, 4 δεκάρι φίλε και ένα ακόμα γουίγκερ φίλε, γιατί μπορεί να παίξεις με δύο κόφτες που δεν έχεις εκεί στα μικρά παιχνίδια, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και ένα ακόμα γουίγκερ και να πετάξεις το Ζίβκοβιτς δεκάρι και να γίνει της κλανιάς. Μπροστά θέλεις ενίσχυση. Δεξί μπακ, αριστερό μπακ, ο Σουάρες ανεβαίνει, θα έρθει ο Λίρατζης, ο Σάστρε ανεβαίνει, ο Ίγκασον σε καλή φόρμα, το τέρμα σου και αυτός μια δεν κάνει. Θα είναι αμαρτία να μην χτυπήσεις τη δεύτερη θέση
έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αν ο ΠΑΟΚ βγει τρίτος, είναι μεγάλη αποτυχία. Είναι μεγάλη αποτυχία σε μια χρονιά που η δεύτερη θέση βγάζει. Αποτυχία γιατί ρε φίλε, είναι εύκολο να πετάξει έξω την ΑΕΚ? Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν πρέπει να πετάξει. Αλλά, να... αλλά αν βγουν τρίτη, ναι, δύο. Εκτός από την ΑΕΚ, είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ δεν γκρινιάξει και πει εντάξει είμαι τρίτος, τέταρτος, γύρισε στην πόλη σου μάγκα ΠΑΟΚ. Όσο για τον Άγγελο τον Αναστασιάδη, όπως μιλούσαμε εδώ και στο off the record, τι έγινε τώρα, δεν έχουμε φράγκα και θυμηθήκαμε τον Άγγελο? Ε, δεν έχουμε δραχμή, θυμηθήκαμε στα 69 τον Άγγελο? Πού όταν ήταν ο ΠΑΟΚ τη κλειδί που σε τρώγαν τα λεφτά, ρε Σαββίδη, πού ήταν ο Άγγελος? Ε, και μου φέρατε το Χατζιαποστόλου στον ΠΑΟΚ, τον κολλητό του Κόκαλου και του Βασίλη Γκαγκάτση. Όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός, του στέλναν διαιτητές ο Χατζιαποστόλου, τον πήρατε στον ΠΑΟΚ. Ο επαναστάτης ΠΑΟΚ! Έτσι είναι επαναστάτης. Ναι!